Είμαστε με τον αγαπητό πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακρασίου, Γεώργιο Βερβέρη, και θα ήθελα να μας πείτε τι ετοιμάστε για φέτος το καλοκαίρι στο Ακράσι. Αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, έχουμε να σας πούμε ότι μετά τα κάψαλα που κάναμε 23 Ιουνίου στο Ακράσι, που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και τον κλείδωνα, ξεκινάμε 22 Ιουλίου λοιπόν, το Σαββάτο. Υπάρχει όπως όλη τη Λέσβο γιορτή φαγητού, λέγεται Lesbos Food Fest, αλλά εμείς το κάνουμε και στη Δρότα. Με λίγα λόγια, στις 10 το πρωί το Σαββάτο 22 Ιουλίου, όποιος θέλει, θα δώσουμε και ένα τηλέφωνο στην κυρία Μαρία, 69-74-82-61-21, να δώσουν όποιος θέλει από το πλωμάρι με καΐκι, θα πάνε στην Παναγιά την Κρυφή, να δούμε λίγα εκεί, κανένα μισάδο, και από εκεί θα βρεθούμε στη Δρότα. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μαρίκα με το ξυλό φουρνό της. Και τι θα μας φτιάξει η κυρία Μαρίκα? Θα μας φτιάξει πολύ ωραία ψωμάκια που θα βάλουμε και λάδι, ακρασίου, που όπως ξέρετε έχει πάρει κι άλλο βραβείο και φέτος, από τα καλύτερα λάδια της Λέσβου είναι. Και επίσης θα έχουμε πολλά άλλα εδέσματα εκεί πέρα να κεράσουμε τον κόσμο. Και το πιο σημαντικό ότι η εγγονή της η Μαρία θα μας φτιάξει το λεγόμενο γλυκό, το ψιρούτσι. Το ψιρούτσι δηλαδή είναι ένα γλυκό που το φτιάχνει επί κατοχής, επί γερμανικής κατοχής. Στον κόσμο θα δώσουμε και τη συνταγή, αν θέλει να φτιάξει το ψιρούτσι. Εντάξει. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση, 22 Ιουλίου, το Σαββάτο. Την Κυριακή επίσης, στις 30 Ιουλίου το πρωί, έχουμε διαγωνισμό επί τραπέζιων παιχνιδιών στην πλατεία του χωριού. Και το πιο σημαντικό, και αυτό βέβαια σημαντικό, είναι το απόγευμα. Που έχουμε πάλι ακόμη μια φορά αφιέρωμα στην μικρασιατική καταστροφή. Και εκεί τι θα γίνει? Και εκεί, ενώ πέρσι το είχαμε κάνει και βάλαμε φωτογραφίες, βίντεο και είδαμε, φέτος θα έχουμε πιο πολύ αφηγηματικές ιστορίες που βέβαια όχι ήδη γιατί έχουν πεθάνει, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους αφηγούνται αυτή τη μικρασιατική καταστροφή. Τι δεινοπάτησαν, ποιοι γονείς πέθαναν, σκοτώθηκαν από τους Τούρκους, είναι πολύ ωραία. Ένας μίλησε μονάχα και μας άρεσε τόσο πολύ και είπαμε φέτος να έχουμε μόνο τέτοιες αφηγήσεις που είναι πιο, ξέρετε, ό,τι νιώθει ο καθένας μέσα του το βγάζει και πιστεύω ότι είναι πολύ πιο, θα είναι πολύ όμορφη εκδήλωση το να ακούσουν πώς, τι άσχημο πράγμα που ήταν για την Ελλάδα, όπως ξέρετε, μικρασιατική καταστροφή. Από τη μια βέβαια ήρθε ο κόσμος εδώ πέρα και έφερε πολιτισμό, από την άλλη όμως αφήσαν πίσω τις πατρίδες τους, ό,τι ωραιότερο είχαν. Και ζούσαν πάρα πολύ ωραία τότε οι Ελλήνες. Στις 3 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, βραδιά καραόκε για όλους. Για νέους και όχι μη. Όποιος θέλει. Από τριόχρονο πέρυσι, από τριόχρονο, είναι η τέταρτη χρονιά που το κάνουμε. Από τριόχρονο παιδιά, τεσσάροχρονο, τόσο μικρούλια, μέχρι και 70+, άμα θέλει, όποιος θέλει, μπορεί να έρθει να τραγουδήσει. Έχουμε όλα τα απαραίτητα ενισχυτές, κομπιούτερ κτλ. Όποιο δεν μπορεί να έρθει να τραγουδήσει. Βραδιά καραόκε λοιπόν 3 Αυγούστου. Την επόμενη μέρα Παρασκευή έχουμε τα παιδικά παραδοσιακά παιχνίδια. Αναβιώνουμε τα παιδικά παιχνίδια που παίζαμε και εμείς τα μικρά παιδιά. Με πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Έχουμε δύο-τρεις δασκάλους οι οποίοι μας βοηθούν πάρα πολύ. Και τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τα διασκεδάζουν μέσα στην πλατεία το χωριό μας. Ποιο είναι το παιχνίδι εκείνο που κερδίζει τις εντυπώσεις? Α, είναι πάρα πολλά. Βέβαια, όπως ξέρετε, με τα νερά, γιατί είναι τώρα και λόγω καλοκαιριού με τα νερά. Έχουμε και κάποια άλλα παιχνίδια με τα σκηνιά κτλ. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Τα αναβιώνουμε. Καλά, εμείς οι μεγάλοι τα διασκεδάζουν πάρα πολύ. Αλλά πιο πολύ τα παιδιά, όπως ξέρετε, περνά πολύ ωραία μέσα στην πλατεία το χωριό. Και πάμε μετά την επόμενη μέρα του Σαββάτου, η γιορτή του Τραχανά. Που γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Και το Τραχανά, θα ανεβάσουμε τον Τραχανά πάνω στην πλατεία του χωριού, θα φτιάξουμε το ξινόγαλο, με τον Τραχανά θα τον κατέψουμε μπροστά, θα τον κάνουμε, θα βάλουμε το ξινόγαλο και θα τον μοιράσουμε σε όλο τον κόσμο. Θα έχουμε παραδοσιακή μουσική, όπως ξέρετε, στο χωριό μας. Και είναι μια βραδιά με διασκέδαση, με φαγητό, πιωτό κτλ. Και πολύ Τραχανά. Και δωρεάν Τραχανά για όλο τον κόσμο. Έτσι. Ωραία, μετά έχουμε 8 Αυγούστου την Τρίτη τις καντάδες. Άλλο ένα έθιμο που είχαν, όχι έθιμο, μπορώ να πω, οι καντάδες παλιά ξέρετε, ήταν ο αγαπητικός
ότι είναι κάτω από, κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης του, έλεγε τα τραγούδια που της αρέσουν. Λίγο πολύ και εμείς το ίδιο κάνουμε. Μετά, άμα πούμε κατά ουζάκι, γιατί ξέρεις αυτό δεν είναι και ουζάκι, θα γυρνάμε όλα τα σοκάκια του χωριού και θα πάμε στις κοπελιές να πούμε το δικό τους τραγούδι. Τα καλοκαίρι πώς είναι το αγκράσι, έρχεται ο κόσμος. Τώρα έρχεται σιγά σιγά. Όπως ξέρετε, 26 Ιουλίου είναι της Αγίας Παρασκευής, γιορτάζουμε την Αγία Παρασκευή και όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος από τότε ξεκινάει και έρχεται στο χωριό μας. Επίσης, έτσι το εμβόλυμα να πούμε ότι 29 του μηνός στο Ακράσι έχουμε ένα γάμο παραδοσιακό. Θα έρθουν, έχουν έρθει μάλλον δύο παιδιά από την Αυστραλία, ακρασιωτάκια, τα οποία θα παντρευτούν στην εκκλησία του χωριού μας, στην Αγία Παρασκευή. Mm. Θα βάλουν και ένα γαϊδουράκι, θα το στολίσουν και οι νύβοι θα είναι πάνω στο γαϊδουράκι και στην εκκλησία θα πάει με αυτό το γαϊδουράκι να συναντήσει τον γαμπρό. Mm. Γίνεται και εκεί κάπως η παράδοση. Και φυσικά μετά να ευχαριστούμε το ζευγάρι και τις οικογένειές τους, θα κεράσουν όλο τον κόσμο στην πλατεία του χωριού με μουσική. Θα γίνει ένα πολύ ωραίο γλέντι. Mm. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις 9 Αυγούστου την Τετάρτη, σώζοντας τους ανθρώπους με απειλητές. Το κάνουμε για ακόμα μια χρονιά. Το εφαρμόζουμε γιατί θέλουμε να μάθει όσο γίνεται πιο πολύς κόσμος πώς σώζεται ένας άνθρωπος με τον απεινιδωτή. Μας έχουν δωρήσει έναν απεινιδωτή και ψάχνουμε να βρούμε άτομα που να μένουν μόνοι μας στο χωριό και να μπορούν όταν χρειαστεί, και πάει ξύλο, να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να σώσουν κάποιον άνθρωπο, αν χρειαστεί βέβαια. Αγροτικό γιατρό έχετε στο πράσινο. Έχουμε αγροτικό γιατρό, ό,τι μπορεί κάνει και αυτός προσπαθεί για το καλύτερο. Μετά έχουμε στις 10 Αυγούστου την Πέμπτη, Βαρκάδα με καΐκι. Από τα Βατερά, θα μας παρεμβαίνει το καΐκι, θα πάμε στην Παναγία την Κρυφτή, κάνουν τα μπάνια μας, έχει μια τεράστια κολυμπήθρα, έτσι τη λέω, πολύ όμορφα νερά, γαλάζια νερά, θα προσκυνήσουμε στην Παναγία, θα κάτσουμε εκεί να πιούμε τα καφεδάκια μας και μετά επιστροφή πάλι στα Βατερά, μου κάνεις και δεύτερο μπάνιο, άμα θέλεις και οτιδήποτε από εκεί πέρα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. 11 Αυγούστου την Παρασκευή, υπάρχει η γιορτή της Στράτας στη Δρότα, η γιορτή της Στράτας. Ο φίλος μας, ο αγαπητός ο Κώστας Καλδέτης με την κομπανία του θα κατέβουν στη Δρότα, δίπλα στο κύμα, με το όμορφο φεγγάρι του Αυγούστου, θα μας τραγουδήσει παλιά τραγούδια, να περάσουν μια πολύ αξέχαστη βραδιά με το φεγγάρι από πάνω. Στις 12 Αυγούστου πρέπει να ξέρετε ότι είχαμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ένας αιώνας Ακράση. Ο αξέχαστος και αείμνηστος Γιάννης Κοντέλης, πρώην ηλικιάρχης, δεν τον έχουμε δυστυχώς κοντά μας όπως ξέρετε, όταν πριν τον χάσουμε, μου είχε δώσει ένα μεγάλο όγκο εγγράφων από το 1800 που μιλάει για το Ακράση και η αγαπητή Διονυσία, μια πολύ αγαπημένη φίλη μας και που αγαπάει το Ακράση, έκατσε 2 χρόνια και μας βοήθησε και φτιάξαμε αυτό το βιβλίο, ένα αιώνα Ακράση. Και επειδή κάναμε την παρουσίαση πριν πολλά χρόνια εδώ στη Μητυρίνη, είπαμε την παρουσίαση αυτή να την κάνουμε και στο χωριό του Ακράση. Θα μιλήσω η κυρία Διονυσία η ίδια που έχει κάνει και το έργο το πολύ και ο δικηγόρος μας και ακρασιώτης Παναγιώτης Κουτλής, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονικαίων, Μυτιλινιών, συγγνώμη, μένει στη Θεσσαλονίκη, είναι πρόεδρος των Μυτιλινιών και στη Θεσσαλονίκη πάνω. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα μας βοηθήσουν για να γίνει αυτή η παρουσίαση στο βιβλίο. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μέσα από 20 σύμφωνα, συμφωνητικά, πώς ήταν τα κράση παλιά, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ιστορικό, ας πούμε, θα λέγαμε. Ναι, είναι πιο πολύ έγγραφα μέσα. Ναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος μελετητής να το πάρει αυτό και να βρει, αξιοποιήσει, να βρει πληροφορίες, πάρα πολλές. Και τελειώνουμε, παραμονή της Παναγιάς, όπως ξέρετε εμείς αγαπάμε και την πεζοπορία. Θα πάμε στην Αγιά Σου, την Παναγιά, 5-6 το Ακράσι πάντα, μέσα από μονοπάτια, 5-6 το απόγευμα, να πάμε στην Αγιά Σου, να προσκυνήσουμε. Τι ώρα φτάνετε? Πάνω από ώρα κάνουν τα παιδιά, πάνω από καμιά ώρα. Με ξεκουράζουν τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μία μισή ώρα. Είναι μια πολύ ωραία πεζοπορία, αξίζει τον κόπο. Να πάνε τα... Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Περνάνε πάρα πολύ ωραία και αυτά. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις, οι πολύ λίγες, πάρα πολλές. Προσπαθούμε για το χωριό μας, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουμε εκδηλώσεις, να το ευχαριστεί ο κόσμος. Πέρα από την πλατεία μας, την πολύ όμορφη που έχουμε.
και μπορεί ο καθένας να κάτσει τώρα εκεί, θέλει το βράδυ ζακέτα το βράδυ. Δεν το πιστεύεις. Άλλο κλίμα. Ναι, είναι άλλο κλίμα. Ορεινό, οπότε είναι η δροσιά πάνω στα 500. Πάμε ακράση. Η δροσιά πάμε ακράση. Όποιος θέλει, μες στην πλατεία, με τα ουζάκια του, έχει καφενείο, οτιδήποτε. Και κάτω έχει καφενείο βέβαια, όταν μπαίνει στο χωριό. Είναι και οι δύο αξιόλογοι οι καφετζίδες μας. Είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Μπορεί όπου θέλει ο κόσμος να έρθει να περάσει καλά στο χωριό μας.